Θέλω να φωτογραφία. Ναι. Αποζάρω. Ναι, πόζαρε. Ποια περιπέτεια με βγάλει selfie και εγώ κάνω φωτογραφία. Πόζαρε, πόζαρε. Πόζαρε και εσύ. Έλα, πόζαρε, πόζαρε. Πού να ποζάρω. Πάμε, σε βγάζουμε εσένα, έλα. Δεν περιπέζει με. Όχι. Λίο. 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 Πόζαρε. Επειδή σα έβλεπα έξω. Σε βγάζει και εσένα. Εντάξει, μια χαρά. Επειδή σα έβλεπα έξω, θέλω να πω αμέσω. Όχι, δεν έχω τραγούδια της Eurovision. Γιατί θα χάνω εγώ. Βέβαια, δεν θέλω να χάνω καλεσμένοι προς Θεού, δεν θέλω να βγει αυτό το μήνυμα προς τα έξω. Ναι, βγαίνει. Απλά όμως. Δεν. Βγαίνει. Ναι, βέβαια, βγαίνει. Πώς. Δηλαδή, αυτή είναι η φιλοξενία. Δηλαδή, έχετε ένας άνθρωπος εδώ και θέλω εγώ πάντα να κερδίζω. Όχι, πάντα δεν θέλω να κερδίζω ποτέ εγώ προς Θεού. Ναι. Απλά δεν θέλω τραγούδια... να χάνω. Ναι, είναι αυτό. Δεν είναι ότι θέλω να κερδίζω εγώ, δεν θέλω να κερδίζουν οι άλλοι. Αν έβαζε τραγούδια της Eurovision θα ήταν λίγο. Σικαίο αγώνα. Έτσι. Ναι. Αλλά. Επέλεξα ωστόσο τραγούδια από την ελληνική δισκογραφία. Όχι, μάνα μου. Αγαπημένα. Γιάννια. Και νομίζω ότι θα τα βρείτε νομίζω. Είναι τουλάχιστον τη εποχή μου. Έχω και δεκαετίας 90 και 2000. 2000 πού να τα βρω εγώ. Και μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Ναι. Να πω ότι είναι γνωστά τραγούδια όλα. Έχει επίκης. Θα δίνω βοήθεια μετά. Όταν δω ότι. Ό,τι δεν καταλαβαίνουμε, δίνει βοήθεια. Αντρέα, όταν ναι. δω ότι βλέπεις, σε βρίσκει στα πιο στενά που λαλούμε, ναι. στα Κυπριακά, θα σας δίνω βοήθειες. Πάρα πολύ. Και στους δύο. Εντάξει. 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 Γιατί είναι η πρώτη εκπομπή. Και θα είμαι καλός. Να είναι καλός σήμερα. Να κάνουμε ναι. Ευχαριστώ πάρα αρχή. Πολύ. Α, τίποτα. Πώς περάσατε τις διακοπές σας. Τα είχαμε πριν στην αρχή. Τα ξέρω από τώρα. Επειδή είδα διάφορες φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Πέρασε ωραία. Στην Πάφο. Στην παραλία. Στην παραλία, ναι. Πρέπει να σου δείξω μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο βίντεο που τον έχω. Ναι. Που βρεθήκαμε στο Λατσί. Τι? Και ξαφνικά ήμασταν εκεί με την Αλεξία, παρέα κλπ. Και τσουπ 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 αρχίζει και έρχεται ο Κωνσταντίνος με έναν τροχό στον νόμο. Ναι, τροχό σαλάζει στον νόμο. Πορτοκαλί, τεράστιο. Δεν είναι τροχό, είναι κάθισμα. Είναι τροχοκάθισμα. Και πα στο τροχοκάθισμα. Που λένε, αλλά είναι τροχό. Ναι. Στον οποίο. Δεν ήταν από γέννητα φλαμίγκο τα ροζ. Όχι, όχι, ένα τροχό. Πορτοκαλί, ένα τροχό τεράστιο. Και καθόταν μέσα και μόνο που δεν τραγουδούσε τη βουκιουκλάκι. Είναι ωραίο, γιατί ξεκουράζεσαι μες στη θάλασσα και παίρνεις και ωραίο χρώμα. Ναι, είναι το στρώμα μου μονό. Αυτό. Είναι το στρώμα μου μονό. Τύπου. Και το έχω φτιάξει και στενό. Το έχω μονό στο φουσκωτό, στο σπίτι το έχω διπλό. Αφού διπλό το κρεβάτι μου στο σπίτι δεν μπορεί να πω. Ναι, μονό δεν γίνεται. Λοιπόν, απλώνεις όλο το κρεβάτι. Και διαγώνια και φορεί με παντού. Έχεις ανήσυχο ύπνο τα βράδια. Ναι, γιατί ροχαλίζω. Όχι, μάνα μου. Δυστυχώς. Έχω κρεατάκι. Λοιπόν, να προειδοποιήσω ότι είναι η πρώτη και τελευταία φορά που θα μιλήσεις για αυτές τις στιγμές στην εκπομπή. Πες κι θέλω να παίξω όμως, γιατί τρώτε μου την ώρα. Επίτηδες. Κατάλαβα το. Γι' αυτό θα τα πάρω πολύ γρήγορα τα τραγούδια. Λοιπόν, να πάμε να δούμε. Πολλά. Θα ξεκινήσουμε πάντα με τον καλεσμένο μας. Πάμε 2002. 16-17 χρόνια πριν. Στίχη Λευτέρης Χαψιάδης, μουσική Πάνος Καπύρης. Όχι. Εντάξει. Και πάει κάπως έτσι το τραγούδι. Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου 5 κουβέντες να μου πεις. Να με σώσεις, μπορείς. Ακροβατώ. Σε ένα σχοινί. Ακροβατό είναι... σε ένα σχοινί που είναι έτοιμο να σπάσει. Για να δούμε. Ναι, αυτό πρέπει να είναι. Θέλω όνομα, ερμηνευτή, αν θέλουμε να το κλειδώσουμε. Όχι. Να δώσω δύο κλου. Είναι που είναι μόνο Βαλάντης. Βοηθάω τον Λουκά. Ναι, Βαλάντης. Ναι. Θα το δεχτώ επειδή είναι πρώτη εκπομπή. Ακροβατό. Παρακαλώ, μαέστρο. Ακροβατό σε ένα σχοινί. Μάλιστα. Είναι καμιά φορά που τα κουπλέ. Ναι, τα κουπλέ, ναι. Δεν τα πιάνεις. Δηλαδή από το, τους στίχους από το κουπλέ δεν ήταν το καταλαβαίνεις. Δύσκολο. Μετά όχι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο μου εμένα του Βαλάντη. Ποιο. Στο ανσανσέρ. Στο ανσανσέρ. Το έχουμε βάλει στην περσινή σεζόν. Ναι, απλά. Μα γιατί είσαι τόσο. Καθόλου, καθόλου. Εγώ είμαι εδώ για να. Μπράβο. Πάμε. Ένα. Μηδέν. Πώς το πάρω. Όχι, μπου μισό. Ανδρέα μου, παρακαλώ. Παραμένουμε το 2002 ναι. και ήταν μια χρονιά που έβγαλε πάρα πολλά σουξέ, η αλήθεια είναι. Και ποιος, εδώ. Ποιος ήταν. Εδώ, κι άλλον εδώ. Αλήθεια. Θέλω πλάτων καλό, εντάξει, γιατί σου ποτάμε και πάνω. 2002, Ανδρέα μου, ντουέτο το τραγούδι που ψάχνω. Εντάξει, στίχη Ναταλία Γερμανού. Α. Μουσική Νίκος Καρβέλλας. Α.
Καρβέλας δεν έχει γράψει για πολύ κόσμο. Όχι. Έχει γράψει για πολύ κόσμο. Έχει γράψει για την Εύη Σαρή. Α. Μέχρι και για την Εύη Σαρή έχει γράψει. Γιατί το λες το μέχρι. Μα την αγαπώ. Α. Επειδή έχω αντιληφθεί την αγάπη σου. Όχι, μπαίνει, είδες, γιατί αφού έγραφε και στα τέτοια που έκανε η Πάνια. Βέβαια. Σε όλους τους έγραφε, ναι. Ναι, ναι. Η Άννα δεν έχει τραγουδήσει πολλούς εκτός από Καρβέλα. Από Καρβέλα. Ναι. Έλα. Να σε βλέπω 2 λεπτά πριν τη δουλειά. Να μιλάω στο κινητό ψιθυριστά. Πια δεν μου φτάνει. Να ανταλλάζουμε 2 λόγια βιαστικά. Να σου κλέβω 1 φιλί στα σκοτεινά. Τι να μου κάνει. Δεν μπορώ πια να προσέχω μη μας δούνε. Δεν αντέχω να φοβάμαι τι θα πούνε. Να τρελαινόμαστε. Να λατρευόμαστε. Κι όμως να πρέπει να υποκρινόμαστε. Να υποκρινόμαστε. Να συνεχίσω. Ναι, συνέχισε. Μαρτύριο. Μαρτύριο ερωτάς σου. Η αγάπη σου. Η αγάπη σου, τέλος. Λέω. Ποιος το λέει το μαρτύριο. Μαρτύριο. Η αγάπη. Μαρτύριο. Ναι, το μαρτύριο είναι το τραγούδι. Δηλαδή, αν μπούμε τον καλλιτέχνη, κερδίζουμε επίσης. Αυτό ψάχνουμε. Ναι, αυτό ψάχνουμε. Ποιος, ποιος, ναι. Μαρτύριο, ναι. Το ντουέτο. Ποιος το είπε το μαρτύριο. 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 Ναι. Βανδύ με κάποιον άλλον. Όχι. Συγγνώμη, γιατί βλέπετε όλοι πίσω. Σε παρακαλώ να κοιτάζεις προς εμάς, να ανεκατώνεσαι εσύ και να βουκάμε με μνημιστήθηκε. Έχετε 5 δευτερόλεπτα, γιατί... Βοήθεια. Γυναίκα και άντρα. Αφού του έτω είναι, ναι. Πρώτα γυναίκα και γυναίκα. Εντάξει, όχι είναι. Λοιπόν, γνωστός τραγουδιστής, πολύ γνωστός από τους κορυφαίους. Από τους κορυφαίους... Η Βύση με τον Πάριο. Ο κορυφαίος είναι ο Πάριος. Αλήθεια. Η Βύση με τον Πάριο, είπε. Και ο Ο κορυφαίος Έλληνας στάρ. Ποιος? Ο Σάκης Δορβάς, έτσι τον πω. Αναμφισβήτητα, αλλά είπες από τους κορυφαίους Έλληνες ερμηνευτές. Okay. Ναι. Και δικαιωματικά, όχι ότι αμφισβητούμε, όχι. Αλλά δικαιωματικά Γιάννης Πάριος από τους... Όχι, εμείς στο σπίτι μου, Γιάννη Πάριο ακούγαμε με την κυρία Εύφη. Ναι. Ήτανε της κυρίας ακούσω, και της κυρίας. Κλειδώνω. Ναι, Πάριος Βύση. Παρακαλώ. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ω, παρακαλώ, τι είστε. Αν θα σας ενημερώσω μέσα σε αυτό το σημείο ότι παίζετε στα αντίπαλοι. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, αυτά το ξέρετε. Ναι, χαλάρωσε λίγο. Ναι. Εντάξει, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Γρήγορα, πάμε. Ναι. Μην μου διαλέγεις τα πιο δύσκολα. Α, είσαι άδικος. Όχι, απλά... Έχουμε περίπου από... 6 λεπτά. Ω, οπότε κανόνισε την πορεία σου. 2006 πάμε. Για είπες να πάει στη δεκαετία του 90. Σε λίγο στη δεκαετία του 90. Σε λίγο, 6 λεπτά θα την προλάβουμε. Πήγαινε έναν του 90. Σε αυτό το 90 είναι δύσκολα. Τα πιο πρόσφατα να πάμε. 2006, στίχη Εύη Δρούτσα, μουσική Βαγγέλης Τούντας. Έχουν γράψει πάρα πολλές επιτυχίες. Και πάει κάπως έτσι το τραγούδι. Αντιδρούσα. Εκνευριζόμουνα. Να μπλέξω με καμία δεν μπορούσα. Να κάνω σοβαρή σχέση, δεν σκέφτηκα. Απλά λίγο την ώρα μου περνούσα. Όχι, Χιλιάς, γιατί γελά. Ο Χιλιάς είναι ύποπτο σήμερα. Νομίζω ότι ο Χιλιάς... Δεν... Άσε ένα Χιλιά ανήσυχο, δεν συνέχισε. Δεν το πίστευα πως θα έρθει και όλα τα καλά θα τα έχεις. Δεν το πίστευα πως θα έρθει, δεν πιστεύω πως υπάρχεις. Γιατί είχε εξήγηση. Γιατί. Ήταν η ζωή μου κόλαση. Και την έκανες... Απόλαυση. Απόλαυση. Είσαι αυτή που ονειρευόμουνα. Τότε που περιπλανιόμουνα. Ήταν η ζωή μου κόλαση. Πολύ σοπόνος. Δηλαδή, και την έκανες... Απόλαυση. Απόλαυση. Πολύ κόλαση, δίπλα πολύ απόλαυση. Μου δεν καταστρέφεσαι. Πολύ σοπόνος. Ναι. Με φροντίζεις και με σκέφτεσαι. Ού, Παναγία. Και πάει ξανά η ζωή μου κόλαση. Ξανά. Ναι, δεις. Με δύο. Δύσφορε. Άντρα, να βοηθήσω. Ναι. Γιατί πάνε πρώτη μέρα και θέλω να βοηθήσω. Βγήκε από talent show. Είναι συγχωριανός σου από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ανδρέα. Συγχωριανός μου είναι. Ναι. Θεσσαλονίκη. Ένα και μεγάλο χωριό. Ναι, είναι μεγάλο χωριό τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Με ωραία μάτια μπλε. Χωριό. Με ωραία μάτια μπλε. Τότε στο παιχνίδι είχε και ένα γιο. Μικρό εννοώ και έτσι έγινε θέμα. Τώρα δεν τον έχει το γιο. Τον έχει το γιο, αλλά είναι πιο μεγάλο. Αλλά έγινε θέμα τον. Φυσικό είναι. Ναι, ήταν, είχε ένα γιο μικρό.
Έχει και κάποιες σχέσεις έτσι εξαριστερά με συναδελφισσές. Ακούγω τον κουτσό μου. Ναι. Σε πρώτη καλά, αυτό ναι. Αναγία μου. Δίνω πληροφορίες ναι. σε όλα τα επίπεδα για να βοηθήσω τους παίχτες. Εντάξει, ναι. Να τις τις πληροφορίες. Ναι, να το βρούμε τώρα. Επειδή μας είπες ότι τσιλιμπούρτη αριστερά, ξανάβουμε το όνομα του. Το μικρό του ποιο είναι. Ναι. Διονύσης. Διονύσης. Και το ναι. επίθετον του. Όχι. Α, τι. Διονύσης. Να σου πω τώρα, τον έβαλε story ότι κάνατε συνέντευξη πριν μερικά χρόνια έλα. Και ρωτούσε η Αλεξία ποιος είναι τούτος. Αυτός. Λοιπόν. Διονύσης. Μακρύς. Διονύσης Μακρύς. Ναι. Παρακαλώ, αρχίστρα. Ναι. Διονύσης Μακρύς. Ναι. Αυτό. Επιτυχία φοβερή. Επιτυχία φοβερή. Έκανε πολλές επιτυχίες μετά. Όχι πολλές. Ναι. Ευχαριστούμε. Εντάξει, φτάνει. Ήταν μέχρι εκεί. Ναι, φτάνει. Έμεινε στην κόλαση. Να πάμε στη δεκαετία του 90, ξανά. Αν δεν πάμε και ένα στη δεκαετία του 90 και θέλω τη βοήθεια. Θα συνεργαστείτε πάλι. Ναι, δεν είναι. Συνεργαζόμαστε. Κοίταξε, δεν πειράζει. Συνεργαζόμαστε πολύ πιο πριν. Δηλαδή, μπορεί να ήσουν ένα δημοτικό, ίσω και νηπιαγωγείο. Πείτε μου χρονολογία για να σα βοηθήσω. Ναι, γνωριστήκαμε από όταν ήρθα στην Κύπρο, το 97. Εντάξει, πού ήσουν το 97, ήμουν 11 χρονών. Ήσουν δημοτικό. Ήμουν δημοτικό. Ήσουν στην ΑΤΑ. Όχι, στην Πάφο έβαινε. Α, στην Πάφο. Ναι, μπράβο, στην Πάφο. 1994, στίχη Τασούλα Θωμαίδου, μουσική, Χρήστος Νικολόπουλος. Ναι. Από τους κορυφαίους. Λοιπόν. Τι λοιπόν. Πρώτη εκπομπή, θέλω να είσαι φρόνιμος. Γιατί ναι, φορτίζει συνέχεια από G. Μα τώρα να μας απαγορεύσει. Μα είναι αφού τον θορούμε αναγκαστικά, δεν γίνεται να μην. Εντάξει, και λένε στο οπτικό μας πεδίο, δεν γίνεται να γνωρίζουμε. Στο οπτικό σου παιδί, άντρα μην είναι εδώ. Εντάξει, οκ. Μπορεί να είμαστε και λίγο. Όχι, σε μένα. Θέλω να κρέμεσαι από τα χείλη μου για το στίχο. Νομίζεις. Για το επαγγέλλο. Απήγγειλε. Μόλις σε είδα, είπα φέρτε σεισμογράφο. Α, ναι. Κεραυνοβόλα, σ' αγαπώ. Το υπογράφω. Αν είσαι άβυσσος, ας χάσω τη ζωή μου. Αν είσαι έρωτας, ας χάσω το κορμί μου. Και αν είσαι, ό,τι είσαι. Σ' αγαπώ. Ευχαριστώ. Το έτσι λέω στίχο. Τη φόρα μου εγώ δεν σταματώ. Δεν σταματώ. Εδώ θέλω να βλέπετε εμένα. Μα αν είσαι και είμαι... το ότι ωραιότερο υπάρχει μέσα στο στούντιο τώρα για να σε θέλουμε συνέχεια σένα. Απαναία. Αντρέα, ακούσες τι πένω καλεσμένος μας. Δεν είσαι ότι πιο ωραίο υπάρχει στο στούντιο για να σε βλέπουμε συνέχεια. Ναι, πρέπει να σε βάλει κάποιος δύο. Κάτι λες την Ευαγγελία μου γιατί. Και αν είμαι ό,τι είμαι, μ' αγαπάς, προχώρα και κανέναν μη ρωτάς. Δεν είναι και καλό στην νοηματική τέτοιο. Εν του τσερού σας. Εν του τσερού μας. Δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστικός ο στίχος το «Μόλις σε είδα». Είπα, φέρτε, παιδιά κοιτάζω παντού. Θέλει κάποιος να βοηθήσει τους δύο παίχτες, σας η παρακαλώ. Η Κατερίνα η Κούκα. Συγγνώμη. Η Κατερίνα η Κούκα. Αυτό που λέει για σεισμογράφο δεν είναι αυτό. Ναι, ναι. Μετά για πάλι να δούμε Ραχιλέα. Μετά από Γκάρτο, παρακαλώ. Ό,τι είσαι, κου, κου, κύριε Μιχάλη μου, κάνουμε έτσι, κου, κου, όχι. Μπράβο. Θα καταλάβουμε. Και νικήσαμε και οι δύο σήμερα. Λοιπόν, νικήσαμε και οι δύο. Δώσ' μου σε παρακαλώ το βιβλίο από εκεί, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορεί να μην είσαι ό,τι ωραιότερο υπάρχει μέσα στο στούντιο, αλλά είσαι η ψυχή του στούντιο. Λοιπόν, αγαπημένα μου Λουκά, φέτος δεν έχουμε φλιτζάνια. Ναι. Αλλά φέτος έχουμε αυτό εδώ. Είναι το φωτογραφικό λεύκωμα που έκανα για τον Πασικάφ. Αλήθεια. Λοιπόν, Αντρέα, το οποίο. Δικές δικές μου φωτογραφίες. Mm-hmm. Το οποίο η εταιρεία, ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία Giant Horeca Limited, που είναι ο διανομέας του ελληνικού Tusso Espresso Premium στην Κύπρο, ο οποίος έκανε εισφορά στον Πασικάφ. Mm-hmm. Για να αγοράσει αυτά τα βιβλία, να σας τα δίνουμε δώρο. Αλήθεια το λες. Ναι. Είναι παλιότερο. Το είχα κάνει. Δηλαδή, να και τον πατέρα σου, το είχα κάνει στη μνήμη του πατέρα μου. Πριν μερικά πήγες χρόνια. Δηλαδή σε ολόκληρο σε το ελεύθερο ναι. νησί, πήγες και στις κατεχόμενες. Όχι, πήγες. Είναι μόνο από τις ελεύθερες περιοχές. Θα έρθεις να το παρουσιάσεις μια μέρα στην εκπομπή. Το έχεις σε MPEG-4 για να παρουσιάσεις. Κάτι θα βρούμε, θα το βρούμε, θα τα ψάξω να τα βρω και να το κάνω. Ξέρεις γιατί είναι σημαντικό όλοι αυτοί οι άνθρωποι που προσφέρουν αφιλοκερδώς σε αυτό τον Πασικάφ και όχι μόνο, είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε και υπερήφανοι για αυτόν τον τόπο. Γιατί οι άνθρωποι πονούν.
Και έτσι λοιπόν, αυτό θα είναι το δώρο φέτος στους καλεσμένους. Είναι τιμή μου. Να είσαι καλά. Και κάθε καλό εύχομαι από καρδιάς. Ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα εδώ. Περίμενε εδώ. Να γίνεις ομορφότερος στην επόμενη εκπομπή. Έχουμε σήμερα. Πόσο πιο πολύ. Να αντιθείς πιο ωραία. Έχουμε νέο ταλέντο σήμερα. Αναδεικνύουμε νέο ταλέντο του Κωνσταντίνου. Έλα. Πολύ. Λοιπόν, από σήμερα λοιπόν, εκτός από τα γκάλο, ο Κωνσταντίνος μας θα κάνει και. Όπως είπα το πρωί που πήγαμε βεντούζες. Στην Ελπίδα. Βεντούζες. Είναι και για βεντούζες αυτά τα ποτήρια. Καζά. Καζά. Θα μπορούσα να κάνω και καζά. Εδώ που το λες, στα 52 το χρειαζόμαστε. Εγώ, για κανένα πιάσιμο έτσι. Ναι. Ναι. Που, τώρα θα πιάσουν και τα κρύα. Λοιπόν, και είδες, θα κάνω εγώ τώρα intro γι' αυτό και δεν ξέρω τι θα κάνει σήμερα. Ναι. Δεν έχει γκάλο. Και όπως είπα το πρωί και στην Ελπίδα που πήγαμε, ο Γιούρι Γκέλλερ, ο Ντέβιτ Κόπερφιλντ αποφάσισαν να αφιπηρετήσουν. Τι είναι αυτοί. Φοβήθηκαν γιατί μπροστά στον Κωνσταντίνο. Ποιος μπορεί να σταθεί. Ποιος μπορεί να σταθεί. Τι κάνεις τώρα με τα ποτηρικά στα χέρια. Είναι το πρώτο τρίκ που έκανα εκεί έξω. Ναι. Ναι. Τρία ποτήρια. Θέλω να το δοκιμάσετε μια φορά. Γίνεται. Για να δούμε. Έκαμε το εσύ πρώτα. Σπούδασα. Δείξε μας το. Λοιπόν, για να δούμε. Τι. Το βλέπουμε, εντάξει. Είναι τρία ποτήρια. Το μεσαίο βλέπει πάνω ναι. Και τα δύο κάτω. Προμήτα. Τρεις κινήσεις. Δύο ποτήρια την κάθε φορά. Πρέπει να τα κάνουμε να βλέπουν όλα πάνω. Τι είναι τρεις κινήσεις. Τρεις κινήσεις, δηλαδή. Κάθε φορά πρέπει να πιάνεις δύο ποτήρια. Και τρεις κινήσεις. Και να κάνεις τρεις κινήσεις. Κάντο. Θα το κάνω. Ναι. Να αφήσω λίγο το. Ναι. Και αυτό το στυλό δεν είναι στυλό για να το κάνω στην εκπομπή. Είναι στυλό, μπορώ το. Τέλος πάντων. Καταρχάς είναι τελειωμένο. Σας παρακαλώ ένα μόμπλο. Είναι από την. Ένα μόμπλο, η παραγωγή, παρακαλώ. Τώρα, περίμενε, η παραγωγή, εσύ μόμπλο. Δέχεσαι χιούμορ, αστείο. Βεβαίως. Γκρίστηκα τώρα. Εντάξει. Ναι. Να σου πω. Κάμε το κόλπο. Ναι. Γρήγορα, το παίρνει η κάμερα. Το λοιπόν. Ναι. Μία, δύο, τρεις. Μπράβο, Κωνσταντίνε μου. Στο είπα και όταν ήρθε στην εκπομπή πέρυσι και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ήταν η πρώτη της χρονιάς. Είμαι πολύ περήφανος για σένα. Είναι πολυεργαλείο. Το συμβόλαιο που γράφει πάνω είναι πολυεργαλείο. Ελβετικό σου γεια. Δεν γράφει μόνο δημοσιογράφο, γράφει πολλά πράγματα. Είναι μόνο το δικό σου. Θέλω μια φορά να το δω. Θέλω μια φορά να δούμε. Το δοκιμάσω και ο καλεσμένο μα. Α, ναι. Έντια πρόσεχα το. Έσε πρόσεχα. Έτσι παθαίνουν όλοι. Ναι. Κάνουμε την παράδοση του μαθήματο. Για να μην το μάθημα. Πρόσεχτη, ναι. Μια φορά δοκιμάσαι όμω να δω. Ένα. Δύο ποτήρια. Ταυτόχρονα. Πώ. Ένα. Ναι. Έλα γρήγορα. Τα δύο πριένα. Αυτό. Αυτό ήταν να κλέψουν. Γύρω αυτό και αυτό. Αυτό γι' αυτό έτσι. Ναι. Γύρισε τα να πω. Δύο. Ναι και τώρα. Τρία. Μπράβο. Congratulations. Merci, monsieur. Πάμε να δούμε αν τα κατάφερε και ο κόσμος σου βρέθηκε μπροστά του. Στον κόσμο. Κατάφερε αυτό. Βέβαια. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο κόσμος σε αγαπάει και σε αγκαλιάζει. Δεν το χαίρεσαι κι εσύ. Βέβαια. Ο κόσμος βλέπει happy και... hour και είναι φανατική της εκπομπής. Πάμε λοιπόν να δούμε αν τα καταφέρανε.